Καλησπέρα σας κύριε Τσαλεπίδη, τι κάνετε? Πολύ καλησπέρα σας κύριε Ζαγορά. Είμαι πολύ καλά. Φαντάζομαι το δικό σου πρωί ήταν λίγο στενάχωρο. Ναι, τώρα αποκλείστηκε η Λάρισα. Πίστευα ότι θα έκανε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα θα δούμε τους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από αυτή την άποψη, Γιώργο, νόμιζα για αυτούς τους 16 πόντους στη Βοστόνη. Ούτε εγώ το περίμενα τόσο πολύ. 16 πόντους τι, χιόνι, έριξε στη Βοστόνη 16 πόντους. δεν καταλαβαίνω τι λες. Χαίρομαι που το διαχειρίζεσαι. Αλλά για να πάρω το κλασικό, το ύφος σου ζαγορίστικο, μην νομίζετε ναι, ότι. Γιατί πάλι κάτι στραβό πήγε, ματζίριασμα έπεσε στην ομάδα. Τραυματίστηκε 5 λεπτά πριν το τελειώσει το παιχνίδι ο Κάρι, που είχε βάλει 31 ναι. μέχρι τότε. Έτσι, έπεσε πάνω του αυτό το ταγάρι ο Χόρφορντ, στον αστράγαλο, και αυτοί οι αστράγαλοι του Κάρι, ρε παιδί μου. Αλλά και που δεν έβαζε και στίμο. Μόνο γύψο δεν έχει βάλει όταν παίζει. Πάλι είχαμε τραυματισμό. Πάλι είχαμε ιστορίες διάφορες και μάλιστα έβριζαν τον Γκριν εχθές στη Βοστόνη και τους την είπε μια χαρά ο Κλέι, ο Τόμσον. Συγχαρητήρια λέει για Μπινελίκη. Είχε και μικρά παιδιά, ναι, γιατί τον Μπινελίκη εκεί που και που τους κάνει, παθαίνουν πλάκα, ας πούμε, όταν τα ακούνε οι παίκτες. Και αυτό έγινε χθες, δηλαδή βρίζανε χορό κάποιοι τον Γκριν. Και θύμωσε ο Κλέι που δεν είναι πολύ καλός στους τελικούς. Και θα τα πούμε τώρα, το τέταρτο μάτς. Νομίζω ότι ίσως είναι και το παιχνίδι βαρόμετρο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Από όλες τις απόψεις, μετά την απώλεια της έδρας για τους Golden State, με εκείνη την ήττα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, είδαμε τι μελιγενέστα από εδώ και πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να διορθώσουν και πάλι την άμυνά τους οι Warriors και βέβαια να έχουν ανάλογα κέφια κυρίως και ανάλογη ευστοχία στην επίθεση. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανέφερε στους 31 πόντους τους οποίους είχε ο Κάρι με 6 στα 11 τρίποντα, ο Τόμσον είχε 25 με 5 στα 13. Ναι, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά ο Τόμσον, δεν είναι ο Τόμσον. Και από την άλλη πλευρά ο Μπράουν 27, ο Τέιτουμ 26 με 9 rebound το πρώτο, σε 9 assist το δεύτερο. Εντάξει, να πούμε ότι έμεινε και 2,5 χρόνια εκτός, έτσι. Ναι. Οι τρεις τους εντωμεταξύ, Γιώργο, είχαν 10 στα 24 τρίποντα, δηλαδή ο Τέιτουμ, ο Μπράουν και ο Σμαρτ που βάλαν 26, 27 και 24. Mm. Δηλαδή 77 πόντους οι τρεις στους 116 συνολικά της Βοστόνης. Τέιτουμ είναι ωραίος. Δηλαδή αν είναι από τους 3-4 παίχτες που αγαπώ πολύ να τους βλέπω, ας πούμε, ένας από αυτούς είναι ο Τέιτουμ. Είναι πολύ ωραίος παίχτης. Γουστάρω να τον βλέπω τον Τέιτουμ. Πέρα από την πλάκα τώρα. Όσον αφορά το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Και βέβαια το χαρακτηριστικό από την άλλη πλευρά, όσον αφορά αυτό το οποίο είπες, εντάξει, η Λάρισα νομίζω ότι έσκασε. Και γι' αυτό βέβαια δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη διαφορά των 46 πόντων. Εγώ στο σημείο το οποίο έδωσα το απόγευμα χτες στο Στέλιο και στον Νίκο, όντως έδωσα το μείον 15,5. Θεωρούσα ότι ο Πανεκός θα ξέσπαγε με όλα αυτά που γίνανε μετά το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς η επανεμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις κερκίδες του Νίκος Γκάλης στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ήδη αρκετή κουβέντα τον βρήσανε και έφυγε. Τον βρήσαν κάποιοι ελάχιστοι και σηκώθηκε και έφυγε. Επίσης, και μου άρεσε πάρα πολύ ο Παπαπέτρου, ναι. Πάρη. Όταν πήγε εκεί δίπλα στο Δημήτρη το Χατζηγεωργίου που έκανε τη μετάδοση για την E3, όταν πήγε εκεί, αμέσως μετά το παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ που όρθωσε το ανάστημά του ο Παπαπέτρου και μίλησε υπέρ του Γιαννακόπουλου και κατά της μικρής μερίδας αυτής, που πάντα κερδίζει αυτή η μικρή μερίδα. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα από έναν καλαθοσφαιριστή, έναν διεθνή καλαθοσφαιριστή, να μιλάει έτσι για τον κόσμο. Και τον αρχηγό της ομάδας της συγκεκριμένη. Ναι, και τον αρχηγό, μπράβο, ναι, έτσι είναι όπως το λες. Μεταξύ άλλων, νομίζω ότι αν έπρεπε να το κάνει κάποιος από όλους αυτούς, νομίζω ότι είναι ο Παπαπέτρου που και έχει το λέγιν. Και έπρεπε να βγει μπροστά σε σχέση και με τους υπόλοιπους, είτε ξένους είτε ακόμα με περισσότερο και τους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, ήδη πάντως έχουν αρχίσει να γίνεται πολλή κουβέντα όσον αφορά τους τελικούς για τη μέρα των ορισμών τους, ότι ορίστηκαν μια μέρα νωρίτερα, όχι την Κυριακή, αλλά το Σάββατο. Το Σάββατο που ορίστηκε και το πρώτο παιχνίδι της σειράς των μικρών τελικών ανάμεσα στον Προμηθέα και την Λάρισα για το κυνήγι της τρίτης θέσης, με τον Προμηθέα να έχει το πλεονέκτημα της, γιατί τερμάτισε ψηλότερα από τη Λάρισα
στην κανονική περίοδο και δεν μετράει το αν σπάσει κάποιο συνέδριο ή όχι. Και όσον αφορά την εθνική μας, για να κλείσω κάπως έτσι την κουβέντα μας, θέλει να κάνει το 4-4 από τις οδηγίες του Πογκέτη, είτε το κάνει πάλι με 1-0 είτε όχι κόντρα σε Κύπρο και Κόσοβο στο Βόλο είτε όχι. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνω και την αναφορά μου και στο σημείο της ημέρας. Θεωρώ ότι το 1,90 στο under ανάμεσα στην εθνική μας, την Ελλάδα και την Κύπρο, σε αυτό το σημερινό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, είναι ό,τι πρέπει για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ίσως κάποιοι που θέλουν να ρισκάρουν μπορούν να πάμε με τον άσο και το under στο 2,5, το οποίο σημαίνει στην περίπτωση αυτή ότι διαλέγουμε οριακά δύο σημεία και μόνο, όχι κάτι παραπάνω, δηλαδή το να κερδίσει η εθνική μας με σκορ 1-0 ή 2-0, τίποτα παραπάνω. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.